τους δήμαρχος, δεν σεβάστηκε το πρωτόκολλο ότι η πόλη φιλοξενεί κάποιους αρχηγούς κομμάτων και πρέπει να τηρηθεί μια σειρά. Δεν πειράζει, του ευχόμεθα καλή επιτυχία στις εκλογές που θα βάλει, αν βάλει. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Το όχι υπήρξε ηρωικό τότε. Τώρα πέρναγαν τα στρατεύματα ενώπιόν μας παρελάβνοντα και φώναζαν «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Αλλά εγώ ξέρω ότι η κυβέρνηση πήγε στις πρέσπες και παρέδωσε τη Μακεδονία, ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας. Παρέδωσαν τη Μακεδονία. Άρα τι κι αν η θέληση του ελληνικού λαού σε τεράστια πλειοψηφία είναι ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, όταν υπάρχει κυβέρνηση που μειοδοτεί και παραδίδει τη Μακεδονία. Λυπούμε για τη στάση των Αμερικανών, οι οποίοι δείχνουν αχαριστία. Η Ελλάδα πάντα παρούσα σε όλες τις δοκιμασίες για τον ελεύθερο κόσμο, έδωσε αίμα, έδωσε πολιτισμό, έδωσε τα πάντα και οι Αμερικάνοι στηρίζουν τους Σκοπιανούς. Και με τους Τούρκους προχθές είπαν ουδετερότητα. Βρέστε τα, έχετε λέει διάβλους επικοινωνίας. Και για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων η Ένωση Κεντρών έχει ζητήσει μεταξύ των ομογενών μας και μεταξύ των εφοπλιστών έναν έρανο για να αγοράσουμε κάποια F-35. Η Τουρκία παραλαμβάνει την καινούργια γενιά, την πέμπτη γενιά αεροσκαφών. Εγώ είδα ένα ηρωικό F-16, αλλά δεν πάβει να είναι F-16. Δεν μπορείς με F-16 να παλεύεις τα F-35. Αυτή είναι η αλήθεια. Λυπούμε λοιπόν, γιατί φοβάμαι ότι η Ελλάδα σήμερα νοιάζεται μόνο για τα αναδρομικά της, για τις συντάξεις της, για τους μισθούς της, για να γίνουν μόνιμοι συμβασιούχοι, για να διορίζει ο κύριος Τσίπρας από εδώ και από εκεί μήπως την απόσταση των 10 πόντων τη μειώσει, και όχι τα ουσιώδη. Μας έχουν ξεφύγει τα ουσιώδη κάτοικοι της Μακεδονίας και ασχολούμαστε με τα γελία, με το βόλεμά μας. Η Ένωση Κεντρών για έσχατη φορά λέει, ένα μικρό κόμμα που έβαλε στη Βουλή η Μακεδονία, ζητώ τώρα μεγαλύτερη δύναμη, γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει το Μακεδονία. Λέει μόνο για γλώσσα και εθνικότητα. Το όνομα το δίνει ο Μητσοτάκης. Και θα είναι μεγάλο λάθος να ψηφίσουμε Μητσοτάκη και να πάθουμε τα ίδια με τον Τσίπρα. Ευχαριστώ.